έκοψε ο Τάλ, βγαίνει ο Άντι, έξω από την περιοχή, το σιούτ καλό είναι. Αφήνει στον Κάλβο, έτοιμο για το σιούτ, είναι καλό, όσο αποδυσκολεύεται. Διώχνει η άμυνα, όχι μακριά, ο Σπατάτσιο, στο Λαπάν, συνεχίζεται η πίεση. Πάει να περάσει από όλους, ο Ρέζεκ, ο Κάλβο περιμένει, αργεί, δίνει τώρα στον Ισπανό. Η σέντρα βγαίνει, εύκολο γκολ, 1-0 διανόρθωση στο 25ο λεπτό. Με το Φαντάτσιο ανοίγει το σκορ. Εδώ πάλι ο Ρέζεκ στον Κάλβο, αυτός σήκωσε την μπάλα. Ο Φαντάτσιο που ζήτησε και ακολούθησε. Και με κεφαλιά από πάρα πολύ κοντά, ήταν εξαιρετική η σέντρα από τον Κάλβο. Η σέντρα τώρα στον Πετκάκι. Αγουινάλτο, καλό κατέβασμα, πέφτει. Λάθος από το Σίλας, ο Κάσα ανοίγει την μπάλα και κάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Διακεντρισμένος από την κόντρα, ο Κάς πέρασε από τον Σάβα. Κάνει και το σιούτ, ο Σέφο κεφρυδιάζεται, χάνει, πάει ο Ρέζεκ για την μπάλα και στηρίζεται φάουλ. Ήταν Αλέξα. Βγήκε πολύ όμορφα μπροστά ο Κάς, είναι πλάγια, κάνει το σιούτ, χάνει την μπάλα, αλλά την διώχνει τελικά σε κόρνερ ο Σέφο. Πατάξιο, κάνουμε την επιλογή του. Στον Κάλβο παίρνουν θέση μέσα τρεις ποδοσφαιριστές της ανόρθωσης, η Σέντρα, ο Κάς από κοντά, γκολ! 2-0 με τον Οκά, το τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ό,τι ήθελαν οι γηπεδούχοι για να φτάσουν σε σκορ ασφαλείας. Εδώ, η πάσα που έγινε. Ο Κάλβο κοίταξε, έπεφτε έξυπνα και χαμηλά, ο Κάς πρόλαβε τον Καρπογιάννη όπως και την έξοδο του Σέφο. Ακούμπησε όσο χρειαζόταν την μπάλα με πολύ έξυπνο τρόπο και την κατεύθυνε στη δεξιά γωνία. Ο Γιώργε βγάζει πολύ ωραία παλιά, είναι μόνος ο Κάς για να δούμε θα γίνει το 3-0. Ο Κάς πέρασε, δεν θα μπορέσει να το κάνει. Τελέστηκε το κόρνερ, ο Κάς πάει για το σιούτ, δεν μπορεί, κλείστηκε, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, τώρα το κάνει, κόρνερ στο Σέφο. Πατάτσιο, δοκιμάσει σιούτ, Πατάτσιο, εδώ στον Κάλβο, πλάγια, το σιούτ, θα δείξει 3-0. Ο καλύτερος παίκτης της ανόρθωσης, αυτός που έδωσε τα δύο πρώτα γκολ, πετυχαίνει το τρίτο. Η πολλή δουλειά από τον Σπατάτσιο εδώ στον Κάλβο, βάλει την μπάλα στο δεξί και νίκησε από καλή θέση. Έπαιξε και πολύ δυνατά την μπάλα. Ο Κάς πέρασε και πάλι πολύ όμορφα. Έξοχη πάσα, Σπατάτσιο πλασάρι, δοκάρι, αυτή ήταν μια πανέμορφη φάση. Συνεχίζει η ανόρθωση, με κυριαρχεί. Θα ψάχνει κι άλλο γκολ που το σημειώνει εδώ με τον Φαντάσιο. Το 56. Δεύτερο γκολ για τον Βραζιλιάνο. Η ανόρθωση κάνει ό,τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ και πάλι η σέντρα που βγήκε. Ο Φαντάσιο πάει με προβολή. Βρίσκει την μπάλα. Το κέντρο άμυνα στη φάση δεν υπάρχει. Ζήλα στο Λαμπάν. Σε δύο Κάλβο. Μπαίνει μέσα στην περιοχή για την σέντρα. Δεν βρίσκει την μπάλα. Για να δούμε εδώ γίνεται τώρα το 5-0. Καθώς επανέφερε ο Ζούλα και από κοντά ο Ρέζεκ κρίζεται σκόρερ στον 21ο λεπτό. Και αυτό το γκολ από τη δεξιά πτέρυγα, κέντρα του Κάλβο, δεν βρίσκει την μπάλα ο Ρέζεκ, τη βρίσκει ο Ζούλα, βγήκε πάσα για τον Ρέζεκ, κάτω τεματοφύλακα, εξουδετερωμένη αμυντική και απλά τη πρόκληση στα δίκτυα. Σίλας. Από πολύ μακριά το κοιμάζει το πόδι του και πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ. Δείτε εδώ, έφυγε χωρίς να το μαρκάρει κάποιος αντίπαλος και δεν άφησε κανένα πραγματικά περιθώριο στον Βαλβέρδε να κινηθεί. Εκπληκτικό σούτ από τον έμπειρο του 36χρονο Σίλας στο παραθυράκι του Βαλβέρδε 5-1.